Πράγματι είναι σωστό. Ένα πάρκινγκ θα ρίξουν άσφαλτο. Αυτά είναι για μετακόμιση, φυτευτήκαν και τα δέντρα όλα. Ήταν να φυτευτούν. Πιάσανε. Ε, όλα. Πιάσανε. Τρελό, ε. Όλα. Πιάσανε. Δεν έχει βαμβανές, καθόλου. Εδώ αυτή η ώρα συγκεκριμένη είναι ο Χρουστό. Την έχουν μαθεί από το υπόλοιπο σχολείο. Γιατί όσο και να προσπαθείς να αποφύγεις το θόρυβο, τα χρουστά κάνουν το ίδιο. Με παροχές διαφόρων βολτάζ για να μην δεν κάνει τον εξισμό. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά πρέπει όλα τα σχολεία να αποφύγουν τέτοια δεστήλια, αλλά τη δείχνει μάλλον. Γι' αυτό θέλει και τον εξοφλισμό ακόμη. Εξοφλισμό υπάρχει, έχουμε. Ό,τι έχουμε εμεί. Ναι. Το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί γιατί είναι γύρω στο 1 τρίτο των όσων πραγματικά προβλέπεται το πάνω του κανονισμού. Αυτά είναι εσεί που δεν πάνε στο σχολείο. Δεν σχολείο, δεν πάνε. Αυτά μπορούμε να δούμε τα τεχνικά. Μπορούμε να τα πούμε για την γιατί τι επόμενε αντίθετε που είναι αδύνατη η δημιουργία και η δημοκρατία. Δεν θα είναι τόσο χρόνο. Αντί να πρέπει να 48 μαθητέ στην πρώτη τάξη θα πρέπει 40 μουσικούς και 8 εικαστικούς. Οι οποίοι την ώρα που πηγαίνουν να κάνουν μουσική, αυτοί θα φεύγουν την αδεία μια μουσική, θα πηγαίνουν στα εργαστήρια του ένα εδώ και ένα εδώ και ίδιο και θα ασχολούνται με τη χαρακτική, τη ζωγραφική, το σχέδιο. Μεταξύ του ΟΣΚ και του Δήμου της Τρίπολης. Αναφερόμαστε βέβαια στο Μουσικό Γυμνάσιο Κηλίκιο, ένα καινούριο κτίριο, ένα έργο το οποίο πραγματικά αποτελεί κόσμημα για την πόλη μας και πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα κτίρια που διαθέτει και η χώρα μας. Έχω αυτή την αίσθηση για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και για τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Εγώ προσωπικά έχω μείνει εντυπωσιασμένος από τη χρήση των χώρων και από τον τρόπο τον οποίο τον έχουν δομήσει η υπηρεσία του ΟΣΚ σε συνεργασία βέβαια με τις ανάλογες υπηρεσίες που πλέον μας παραδίδουν ένα πολύ, πολύ σύγχρονο κτίριο το οποίο δεν ξέρω, στην Πυροπόννησο δεν νομίζω να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο. Είναι πολύ και μετά έρχεται η Καλαμάτα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν, διότι όλη αυτή η νεολαία η οποία ενδιαφέρεται και ασχολείται και με τη μουσική βέβαια και με τις εικαστικές τέχνες θα βρουν τη στέγη τους σε αυτόν εδώ το χώρο με όλες αυτές τις σύγχρονες ανέσεις που απαιτεί σήμερα η κοινωνία προκειμένου να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στα παιδιά μας. Χαίρομαι πραγματικά. Το επόμενο διάστημα μέχρι την στελέχωση, να το πούμε, του κτηρίου όσον αφορά τον εξοπλισμό των μπάγκιων, θα φροντίσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την οριστική του προεδρασμού του κτηρίου να έρθουν όλα εδώ τα έπιπλα, τα οποία και αυτά υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ, προκειμένου το σχολείο αυτό να πάρει τον βηματισμό του. Να δώσω συγχαρητήρια και στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και στην πολιτεία που μετά από πολλούς αγώνες και πολλά χρόνια αγώνων κατάφερε και χρηματοδότησε για να γίνει αυτό το σχολείο και στον Διευθυντή του Σχολείου, κύριο Μπιστόλα, στο Σύλλογο Γονέων των Παιδιών που είναι τα παιδιά τους στο Μουσικό Σχολείο και σε όλους τους προηγούμενους δημάρχους και αυτοδιοικητικούς και περιφέρεια βέβαια που στήριξαν αυτό το μεγάλο έργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους και ας το απολαύσουμε λοιπόν από εδώ και στο μέλλον. Σήμερα για το Μουσικό Σχολείο σήμερα, γιατί επιτέλους μετά από 7 χρόνια και κάτι και παρά τις δυσκολίες και παρά τις αντίθετες
πιθανότητες, τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα αυτόν τον καιρό. Το σχολείο αυτό τελείωσε, οι μαθητές βρίσκουν επιτέλους στη στέγη τους και τα φτερά και των μαθητών αλλά και των διδασκόντων ξεδιπλώνονται για να πετύχουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα έχουν πετύχει μέχρι στιγμής κατά τα 15 χρόνια λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου, 2,5 στην Τρίπολη, στο παλιό κουστοπτήριο της Εκκλησίας και τα υπόλοιπα στον Δημοτικό Διαμέρισμα του Αγίου Βασιλείου. Είναι πολύ μεγάλη ευτυχία και για μένα προσωπικά, επιτρέψτε μου να το πω, γιατί ήταν για μένα ένα στοίχημα ζωής. Πριν 15 χρόνια μου δόθηκε μια εντολή να πάρω μια στρογγυλή σφραγίδα και να φτιάξω ένα σχολείο. Και τώρα που κι εγώ οδεύω σε ελάχιστα χρόνια προς τη συνταξιοδότηση και κατάφερα να δώσει τις μέρες μου επιτέλους να τελειώνει και σαν υπηρεσία αλλά και σαν δομή. Και αυτό για μένα είναι πολύ θετικό, όπως και για όλο το Σύλλογο που σήμερα έχουμε μια ξεχωριστή μέρα. Μάλιστα σκοπεύουμε να τη γιορτάσουμε το βράδυ με κάποιο τρόπο. Τα παιδιά μας εδώ θα βρουν ένα χώρο όπου για πρώτη φορά θα το πούμε με χαρά, θα είναι ισάξιος και καλύτερος από το σπίτι τους. Τα παλιά χρόνια έτσι ήταν τα σχολεία. Όταν πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο βρίσκαν ένα χώρο καλύτερο από το προσωπικό τους χώρο, από το σπίτι. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι υποδομές μας αρχίζουν και μένουν πίσω και είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία η χαρά που τους δίνεται να έρθουν σε ένα χώρο να χρησιμοποιήσουν υποδομές οι οποίες είναι έναν αιώνα μπροστά. Πιστεύω ότι θα το διατηρήσουν, θα το συνεχίσουν, θα το εξελίξουν και πάνω απ' όλα θα δημιουργήσουν. Από εκεί και πέρα αυτά που μπορούσε η πολιτεία να δώσει τα έδωσε. Τώρα είναι δουλειά των διδασκόντων και των μαθητών. Λίγο ακριβό σχολείο. Και δεν είμαστε και το Υπουργείο και η εποχή, αλλά και να είμαστε ειλικρινείς. Παίζουμε τα λεφτά του κόσμου με το δημόσιο χρήμα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σπάταλοι σε αυτό το τομέα. Πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα και τα δεδομένα και το budget και το τι χρήση και το πόσα χρήματα προβλέπονται για τη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας. Ακριβώς. Επειδή είναι ακριβή. Κύριε Πιστόλη, υπάρχουν κάποιες ειδικές αίθουσες για διάφορα όργανα, οι οποίες έχουν μια ιδιαίτερη υπομόνωση για κάποιο συγκεκριμένο αριθμό δεσμένων. Αυτή είναι το χαρακτηριστικό. Το μουσικό σχολείο φτιάξαμε. Εκεί που κάνουμε τώρα μάθημα, κάνουμε σαν διάδρομο και τον έχουμε χωρίσει ένα καλοριφέρ. Και γίνεται κυριολεκτικά η χάβρα. Θα βρούμε την ηρεμία μας, την ησυχία μας, θα μπορέσει ο καθένας να δημιουργήσει. Ειδικά οι καθηγητές οι μουσικοί, οι οποίοι θα έχουν πλέον προσωπικό χώρο, όπου μπορούν να έχουν τις παρτετούρες τους, τα βιβλία τους, τα όργανα τους. Είναι πράγματα τα οποία δεν κουβαλιώνται συνεχώς. Τώρα μας έχει φάει κυριολεκτικά το κουβάλι μας. Πρέπει να κουβαλάς τα προσωπικά σου όργανα κάθε μέρα, να τα φέρνεις, να τα πηγαίνεις. Θα είναι ο καθένας στον χώρο του, θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του μέρα. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα ξεκινήσει 6 με 8 Μαΐου τη λειτουργία του κανονικά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε όλα τα έπιπλα. Τα έχουμε σε δύο αποθήκες. Μια νοικιασμένη και μια στο τεχνικό λύκειο. Οι των τεχνικών λυκείων είναι η άκρος απαραίτητη, πρέπει να έχουν όλα τα έπιπλα του ισογείου, τα έχει στείλει ο οργανισμός και οι πίνακες και οι έδρες. Η άλλη αποθήκη που έχουμε έξω είναι όργανα τα οποία έχουν παραλάβει από το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Οργανικά δηλαδή το σχολείο είναι πλήρες. Έχει τον εξοπλισμό του όλων και είναι στην Τρίπολη. Μάλιστα περιμένουμε σε διάστημα των επόμενων 2 μηνών και μία δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία είναι της τάξης των περίπου των 50.000 ευρώ, κάποια πιάνα ακόμη ηλεκτρικά που θα μπουν μέσα στις αίθουσες. Τα θρανία. Τα θρανία είναι το λιγότερο. Δεν ορισμένοι πώς θα μην το ακόμη στο σχολείο. 6 και 7 του μηνός, 6 έχουμε καθηγητές εκλογές, 7 του μηνός έχουμε τη γιορτή του σχολείου στο Δημοτικό Κέντρο. Εκείνο το διήμερο θα έρθουν όλα εδώ. Ο βηματισμός είναι πάρα πολύ απλός. 9 του μηνός εμείς αρχίζουμε εξετάσεις εδώ. Μουσικές εξετάσεις, αρχίζουμε νωρίτερα. Γι' αυτό το λόγο και θα ξεκινήσουμε από φέτος για να μπορέσουμε να τακτοποιηθούμε, να τακτοποιήσουμε και τις δομές μας, να δούμε και τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, επειδή μην ξεχνάτε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει νέο εξεταστικό σύστημα και πρέπει να ρυθμίσουμε χώρους για την 3η Λυκείου, για Δευτέρα Λυκείου. Είναι κάποια πράγματα που έχουν αυτή τη στιγμή. Θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα είμαι ο υπεύθυνος μηχανικός του έργου, ό,τι μέση και μετά. Του ΟΣΚ, έτσι. Του ΟΣΚ. Σήμερα κτίπη, κτηριακές υποδομές έχω. Πείτε μας κάποια βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου. Ναι, να σας πω αρχή ότι σήμερα παραδίδουμε για χρήση εδώ στην Τρίπολη το ένα από τα καλύτερα μουσικά σχολεία που έχει κάνει ο Δημοσιογραφικό Κτηρίο τα τελευταία χρόνια.
Αυτό το κτίριο εδώ πέρα είναι περίπου 4.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια. Μετά είναι τρεις ορόφοι που βλέπετε και η πόλη 1.500 τετραγωνικά μέτρα. Έχει παραπάνω από 25 αίθουσες μουσικής διδασκαλίας, εκ των οποίων 18 είναι ατομικές. Έχει αίθουσες κρουστών, πνευστών, αυτή τη μεγάλη αίθουσα στεριό που βλέπετε των 400 ατόμων κατημένων. Έχει σχεδιαστεί το κτίριο αυτό με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, δηλαδή για εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως βλέπετε αυτά τα σκία στα έξω, έχουν εξαφανεί ομβρίων, εργείται ένα κύκλος του νερού που, για πότισμα κτλ. Όλα αυτά. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο τεχνολογικά και μορφολογικά και αρχιτεκτονικά, όπως το είδατε, δεν είναι ένα κουτί, ας πούμε, είναι σχεδιασμένο. Πώς θα το πω, έτσι, πολύ καλά, αρχιτέκτος, έχω δώσει τα πάντα εδώ πέρα. Υπάρχει και μια ηχομόνωση, βλέπουμε στις αίθουσες ιδιαίτερα. Ναι, οι αίθουσες οι μουσικές έχουν, υπάρχει ειδική ακουστική μελέτη εξωτερικού μελετητή καθηγητή του Πολυτεχνείου που έχει γίνει ηχομόνωση και στις πόρτες και στις αίθουσες με πλωτά δάπεδα, δηλαδή να μην ακούγονται κραδασμοί από πάνω κάτω λόγω των μουσικών οργάνων. Είναι σχεδιασμένο με τη τελευταία τεχνολογία για μουσικές αίθουσες κτλ.